Κατερίνα, να ξεκινήσουμε με σένα και να μας πεις πρώτα-πρώτα τα προγνωστικά, τα τελευταία προγνωστικά για αύριο. Στα μεγαλύτερα site, ο Σάκης Ρουβάς είναι ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη θέση. Στο πιο δημοφιλές όμως site αυτή τη στιγμή της Eurovision υπάρχει η εξής τετράδα. Υπάρχει πρώτος ο Σάκης Ρουβάς και το This Is Our Night. Δεύτερη η Αγγλία. Και πρέπει να το προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ αυτό, γιατί στον τελικό της Eurovision μπορεί να κονταροχτυπηθεί ο Σάκης Ρουβάς μαζί με την Αγγλίδα τραγουδίστρια από άποψη televoting και κριτικής επιτροπής. Τρίτος και καταϊδρωμένος αυτός και το βιολί του Αλεξάντερ Ρίμπακ. Και τέταρτος ο Αράς και το Αζερμπαϊτζάν. Μέχρι στιγμής είναι πολύ θετικά τα σχόλια για τον Σάκη Ρουβά, αφού παίζει στην πρώτη και στην δεύτερη θέση. Μάλιστα εδώ, Κατερίνα, όλες οι μουσικές εφημερίδες θα ήθελα να σου πω ότι το τραγούδι του Νορβηγού είναι ένα καλό κομμάτι. Και επίσης να πούμε ότι οι γονείς του Νορβηγού είναι μουσικοί. Έχει μεγαλώσει σε ένα μουσικό περιβάλλον ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Και μάλιστα οι γονείς του παίζουν και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Δηλαδή θα ήθελα λίγο τα σχόλια για το συγκεκριμένο υποψήφιο να είναι έτσι λίγο καλύτερα. Εξάλλου εμείς δείχνουμε ανωτερότητα σε όλο αυτό το διαγωνισμό, έτσι δεν είναι? Του τη δείξαμε και χθες το βράδυ. Κανείς δεν διαψεύδει. Ναι, κανένας δεν μπορεί να διαψεύσει το μουσικό του ταλέντο. Σίγουρα ο άνθρωπος έχει μια πολύ ωραία φωνή και σίγουρα είναι μουσικός. Απλά ειρωνεύονται οι ξένοι δημοσιογράφοι την συμπεριφορά του, την αρνητική συμπεριφορά του και ότι δεν είναι άμεσος επικοινωνιακός, δεν θέλει να βγάλει φωτογραφίες. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα ηλικίας, γιατί είναι μόνο 23 ετών και έχει έρθει με μια φοβερή δημοσιότητα τώρα εκεί στη Μόσχα και ίσως δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει με ψυχραιμία. Αυτό και μόνο. 16 χρονών όμως είναι η Αλβανίδα η Κέισι, είναι η 23 είναι η Έλενα από τη Ρουμανία, είναι 23 ήταν και η Παπαρίζο όταν πρωτοπήγε. Εγώ πιστεύω. Είναι πολύ, Εμίλια. Ωραία, πολύ τους αγαπάμε όλους πάρα πολύ, Κατερίνα. Ναι, τους αγαπάμε όλους πάρα πολύ. Ναι. Η Χαντισέ έχει πάλι ηχητικά προβλήματα, τι συμβαίνει? Ναι, είχε πάλι ηχητικά προβλήματα. Βέβαια, υπήρξε και μια φήμη ότι η Χαντισέ κάνει αφωνία, ότι είχε ένα πρόβλημα πάλι με το λαιμό της και ότι πήγε γιατρός και την είδε και τη συνέστησε να κάνει αφωνία. Και βέβαια, εμείς της μιλήσαμε και δήλωσε αποκλειστικά στο Star, έτσι είπε, ότι δεν κάνει αφωνία. Πιστεύω ότι όλα αυτά βέβαια τα διασπείρουν οι μάνατζερ της αυτές τις ειδήσεις και μετά βέβαια, επειδή ξέρει ότι ίσως δεν είναι πια στην πεντάδα των φαβορεί η Χαντισέ, μπορεί μόνο και μόνο να κυκλοφορεί αυτές τις φήμες. Τουλάχιστον έτσι λένε οι ξένοι εδώ δημοσιογράφοι που ασχολούνται με την Eurovision. Νίκο, η Ρουμάνα είχε ένα προβληματάκι σήμερα, Έφαγε σούπα. Έφαγε όπως λέμε στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή. Έπεσε, γλίστρησε, καθώς για σήμερα το μάθαμε από τη μάνατζερ της αυτό, δοκίμασε άλλα παπούτσια. Αυτά τα παπούτσια δεν της πήγαινε, λέει, φαίνεται τόσο πολύ. Και όπως τα κοίταξε, έπεσε πάνω στην πίστα. Ευτυχώς οι χορεύτριές της είναι πολύ έμπειρες χορεύτριες στη Ρουμανία και την προλάβανε και την πιάσανε πριν γυρίσει το πόδι της. Έχει βάλει πάγο, έκανε αγωγή, θεραπευτική αγωγή με πάγο γιατί είχε πριστεί λίγο. Κατάφερε να συνεχίσει και στην πρόβα την απογευματινή που έγινε τώρα πριν από λίγο, που συνεχίζεται μάλλον ακόμα η πρόβα. Αλλά όλα όπως δείχνουν θα είναι στο τελικό. Βέβαια θα ξαναφορέσει τα παπούτσια που φόραγε πριν. Νίκο, έχουμε αλλαγή στη χορογραφία του Αζερμπαϊτζάν? Η αλλαγή ή απλά αποκαλύφθηκε το τρίκ τελευταία στιγμή που θα κάνει η Αϊσέλ. Το φόρεμα που φόραγε, αυτό που έχουμε δείξει αποκλειστικά. Η εντυπωσιακή Αϊσέλ, είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Θεά είναι, Εμίλια. Θεά, την έχεις δει από κοντά, εσύ ξέρεις. Πολύ κοντά, είναι πολύ καλό παιδί και ο Αράς και αυτή. Αλλά όπως είναι το φόρεμα τώρα που το βλέπουμε στα πλάνα μας, ξαφνικά η Αϊσέλ ανεβαίνοντας πάνω στο βάθρο που έχουν βάλει στη σκηνή, ξεκουμπώνει κάποια πιαστράκια. Αυτά λοιπόν τα πιαστράκια τα ξεκουμπώνει και τα πετάει από τη σκηνή και το φόρεμα με έναν αέρα που βγαίνει από κάτω σηκώνεται, αλλά στείλει Μέρλιν Μονρό να σου δώσω να καταλάβεις. Και εκεί εμφανίζεται ένα ασημένιο σορτσάκι, πολύ στενό σορτσάκι που καταλήγει σε αυτή τη χρυσή επένδυση στο πόδι. Να πούμε ότι αυτό το φόρεμα... Να το βλέπουμε, το βλέπουμε τώρα. Αυτό που λες τώρα το βλέπουμε στα πλάνα μας, Νίκο. Ναι, συνέχισε. Ακριβώς. Κοστίζει 118.000 ευρώ φιλική τιμή από το σχεδιαστή, το Σουηδό, προς την Αϊσέλ. Μάλιστα. Ακριβώς. Και είναι και όπως μας είπε η Κατερίνα στην πρώτη τετράδα, έτσι, Κατερίνα, το Αζερμπαϊτζάν. Ναι, είναι.
Ο Αράς μαζί με την Αϊσέλ είναι στην πρώτη τετράδα. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών εδώ της Eurovision. Ο Αράς είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί κιόλας, μιλάει για την Ελλάδα και λέει πόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα και ότι θέλει να μάθει ελληνικά. Και χθες το βράδυ στην press conference καθόντουσαν δίπλα-δίπλα με τον Σάκη Ρουβά. Και σε μια φάση πιάσανε την κουβέντα. Ειδικά όταν αρχίσαμε εμείς από κάτω, δημοσιογράφοι, φαν, όλοι να φωνάζουμε Σάκη-Σάκη. Και κάναμε λίγο ανώ-κάτω την συνέντευξη τύπου. Έγινε ένας πανικός. Δηλαδή ο Αράς ρώταγε το κάνουν συνέχεια αυτό. Και του είπε ο Σάκης ότι το κάνουν συνέχεια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε μάλιστα, πολύ. Μάλιστα. Ναι, Καταρίνα, ναι. Μάλιστα, παραδέχθηκε ο Αράς στην αποκλειστική συνέντευξη του Σταρ ότι δεν μπορεί να αναμετρηθεί με τους θαυμαστές του Σάκη Ρουβά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπε χαριτολογώντας, βέβαια. Βεβαίως, ναι. Και σας εύχομαι καλή δύναμη για αύριο που είναι σημαντική μέρα με τον τελικό.